Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Δεν συνηθίζω να συνομιλώ δημόσια με φίλους μου, πολύ περισσότερο να τους εκθέτω στο δημόσιο διάλογο. Όμως εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Συναντώ απόψε μπροστά σε όλους σας έναν κολλητό μου. Έναν άνθρωπο που μας ανησύχησε πριν από μερικές ημέρες, μας ανησύχησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Και του το χρωστάμε. Όταν θα ανταμώσουμε, από κοντά θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, ο γνωστός γιατρός, ο νευροχειρουργός, ο Φώτης ο Τζορτζίδης απέναντί μου, που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και θα μας περιγράψει τι ακριβώς είναι αυτό, πώς το νιώθει κάποιος που προσβάλλεται από τον κορονοϊό. Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Και εμείς χαιρόμαστε οι φίλοι σου και εγώ προσωπικά που είσαι πάρα πολύ καλά πια, αποθεραπευμένος στην οικογένειά σου και απέφυγες τα χειρότερα. Πες τα μας, όπως τα λέμε μεταξύ μας, γλαφυρά ομά. Τι είναι αυτό? Η εμπειρία με τον κορονοϊό μπορεί να είναι πολύ απλή και πάρα πολύ δύσκολη και να οδηγήσει και στο θάνατο. Θα σας πω τη δική μου περιπέτεια. Πριν από ένα μήνα περίπου, μία Τρίτη πρωί, είπα ας πάω να κάνω το τεστ. Γιατί? Γιατί την προηγούμενη βράδυ είχα μία διαρροϊκή κένωση. Έκανα μία διάρρεια. Τίποτα άλλο. Πήγα λοιπόν το πρωί, έκανα ακτινογραφία, θώρακος, με είδαν τα παιδιά, οι παθολόγοι, μου κάνανε εξετάσεις, το χαρακτηριστικό μου είπανε, κοίταξε να δεις, η ακτινογραφία σου είναι σαν μικρού παιδιού. Στο πνευμόνι. Στο πνευμόνι. Ακτινογραφία, θώρακος. Να δουν το πνεύμονα. Σαν μικρού παιδιού. Τρεις γιατροί το είδαν. Ο φίλος μου ο Βελισάρης, ο Γιώργος ο Δάβολος και ο ακτινολόγος, ο Παστουρμάς. Το απόγευμα το τεστ βγήκε θετικό. Όλα καλά, δεν είχα δύσπνοια, δεν είχα απολύτως τίποτα. Κάθισε σπίτι σου, πάρε αζιθρομικίνη και υδροξυχλωροκίνη και να δούμε πώς θα πάει. Μέσα σε τρεις μέρες επιβαρύνθηκα. Άρχισα να κάνω δέκατα και την Παρασκευή πήγα στο νοσοκομείο. Το Σάββατο μόνο δέκατα έκανα. Το Σάββατο έκανα, επιβαρύνθηκε η οξυγόνωση στο αίμα, μου έκαναν αξονική και είχα αρχίσει να επηρεάζει το πνευμονάς μου. Είχα την τύχη να έχω πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Και το λέω από τώρα, θα το πω και στο τέλος, να τους ευχαριστήσω. Είναι ο Λάμπης ο Γόγος, ο διευθυντής, το γνωρίζετε όλοι. Είναι ο Μάρκος ο Μαραγκός, ο καθηγητής λοιμόξεων. Και τα δύο, οι αιχμές του δόρατος που ήσαν για τον κορονοϊό, ο Δημήτρης ο Βελισάρης και η Καρολίνα η Ακινόσογλου. Μετά, τρεις μέρες μετά όλα αυτά. Αυτά τρεις μέρες μετά, όταν την Τρίτη η ακτινογραφία ήταν μικρού παιδιού. Μικρού παιδιού. Δεν καπνίζω, είμαι λεπτός, με ξέρεις. Μέσα σε τρεις μέρες λοιπόν, επιδείνωση. Μετά. Από την Παρασκευή το βράδυ, μ' είχε πάρει ο Λάμπης τηλέφωνο, ο Γόγος, ο κύριος Γόγος, και μου είπε, ξέρεις, φαίνεται να υπάρχει μια μικρή επιδείνωση και από τις παρακλινικές εξετάσεις που μου έκαναν, όμως, έχω κρατήσει ένα φάρμακο για σένα. Το θυμάμαι έτσι, ήταν βράδυ, το θυμάμαι έτσι, σαν σε όνειρο. Πράγματι, μετά την αξονική θώρακος, όταν ανέβηκα στο δωμάτιο, είχα 39 και 4 πυρετό. Ήρθε ο Νεοκλής ο Γεωργόπουλος και μου είπε, Φώτη, υπογράφεις και παίρνεις αυτό το φάρμακο. Κατ' εντολή των γιατρών. Εκεί δεν υπάρχει υπογράφω, δεν υπογράφω, υπογράφεις και το παίρνεις. Νίκο, μετά από μια ώρα ήταν σαν να μην είχα τίποτα.
Ήσουν έτοιμος να μπει στην εντατική ή κάνω λάθος? Δεν ήμουν έτοιμος να μπω στην εντατική, αλλά το συζητούσαν. Το συζητούσαν, μάλιστα. Συζητούσαν βάσει εργαστηριακών εξετάσεων και της αξιονικής. Και της εμπειρίας. Η υγεία σου ήταν κλιμακούμενη προς τα χειρότερο. Ήταν κλιμακούμενη προς το χειρότερο και συνυπολόγισα ένα πράγμα, ότι εγώ είμαι γιατρός, όλοι αυτοί είναι φίλοι μου, είμαστε 30 χρόνια εκεί μέσα και μπαίνει και το ψυχολογικό φόρτο σε αυτούς. Πάντα άλλο είναι να αντιμετωπίζεις έναν ασθενή ψυχρά και να κάνεις τη δουλειά σου και άλλο να αντιμετωπίσει ένα συνάδελφο ο οποίος δείχνει να επιδεινώνεται. Μέχρι πριν τις μέρες ήμασταν μαζί. Ήσουν λοιπόν αυτό το πράγμα. Ναι. Ήσουν λοιπόν αυτό... πριν την εντατική και παίρνεις το φάρμακο την άλλη μέρα. Όχι την άλλη μέρα. Μετά από την άλλη μέρα τι έγινε, Του είπα, παιδιά, δώστε μου εξιτήριο, δεν έχω τίποτα. Δεν ξανά έκανα πυρετό, δεν είχα ποτέ δύσπνοια, δεν είχα βήχα, δεν είχα τίποτα. Δεν είχα τίποτα. Ήμουν επηρεασμένος από τις κλινικές εξετάσεις, από τις παρακλινικές εξετάσεις, τα αέρια αίματος και τα λοιπά. Μου είπαν, καλά, ηρέμησε και κάτσε στα αυγά σου. Μετά από μια μέρα με μετέφεραν κάτω στο SARS για να πάρω ζεστό οξυγόνο και μεγαλύτερες ποσότητες οξυγόνου. Μετά από τρεις μέρες βγήκα και μετά άρχισα να τρώω σαν τρελός, όπου σε τέσσερις μέρες πήρα 4 κιλά και με στείλανε σπίτι μου. Τι είναι ο κορονοϊός, Φώτη? Όλοι αυτοί που λένε μια γρυπούλα, δεν τρέχει τίποτα, κοροϊδία, συνωμοσία διεθνή κτλ. Γρυπούλα είναι. Γρύπη. Ιός είναι. Όπως είναι ο ΙΤΑ 1 ή 1, όμως είναι πολύ επιθετικός, είναι πολύ επικίνδυνος, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν συγχωρεί αμέλεια. Δεν συγχωρεί αμέλεια. Είσαι καλά τη μία μέρα και την άλλη μέρα είσαι με πνευμονία και την επόμενη είσαι διασωληνωμένος. Αυτά είναι τα στάδια. Αυτά είναι τα στάδια. Τελείωσε. Και αν έχεις κάποια υποκείμενα νοσήματα, μπορείς να βρεθείς... Να χαιρετήσεις τα εγκόσμια. Στο ποχλεωρό. Εντάξει. Εκείνο που αξίζει να πω, αυτό ήταν το ιατρικό μέρος. Υπάρχει ένα πλέγμα γύρω από τον ασθενή. Μέστο. Εκείνα που είναι παλικάρια και οφείλω να του πει κανείς ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ, είναι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Ειδικά στις μονάδες του κορονοϊού, στην εντατική, με τη στολή, με τα γάντια, δεν μπορείς να φανταστείς. Περνάνε μεγάλο... Και κινδυνεύουν. Μεγάλο ζώο. Ακριβώς. Η δεύτερη που είναι εξαιρετική είναι αυτή η ομάδα των λοιμοξιολόγων, αυτοί οι τέσσερι τύποι, οι δύο που δίνουν οδηγίες και οι δύο που είναι οι αιχμές του δόρατος, τουλάχιστον με μένα, ο Δημήτρης ο Βελισσάρης και η Καρολίνα Ιακινόσογλου, η οποία μου έβγαλε την Παναγία, συγγνώμη για την έκφραση. Στο ελεύθερα είπαμε μιλάμε. Ελεύθερα. Δεν μπορούσα να της πω και όχι, δηλαδή δεν σήκωνε κουβέντα. Όταν μου είπε θα σου πω να βγεις, θα βγεις. Και όταν θα λέω θα σε τρυπήσω και θα πάρω αέρια, θα κάνω, θα ράνω, δεν θα λες κουβέντα. Τι να πω, υποτάχτηκα και δεν έβγαλα κουβέντα. Αυτή λοιπόν είναι εξαιρετική. Το μυστικό, και το είπα και του Γόγου και συμφώνησε με τον κορονοϊό, είναι να τον προλαβαίνεις να είσαι ένα βήμα πριν από αυτόν. Είναι πολύ ύπουλος και πολύ επιθετικός και μπορεί να σκοτώσει. Εάν ο γιατρός είναι ένα βήμα πριν, που αυτό σημαίνει για τον γιατρό και τους γιατρούς ότι χάνουν τον ύπνο τους και είναι πάνω κατά πάνω με τους ασθενείς, γλιτώνει ο ασθενής. Μία λέξη, όχι μία, όσες θες, αλλά επειδή τελειώνει και ο χρόνος. Η οικογένεια όμως. Η οικογένειά σου. Μετά αρχίζει το άλλο πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα. Αν έχεις κολλήσει τα άτομα που ζουν στο σπίτι μαζί σου. Καραντίνα κι αυτή. Καραντίνα κι αυτή 14 μέρες και το τεστ. Ευτυχώς αρνητική. Αρνητική. Μετά αρχίζει το δεύτερο πρόβλημα. Όταν επιστρέψεις, που πρέπει να μπεις καραντίνα εσύ 14 μέρες μέχρι να κάνεις το επόμενο τεστ. Που σημαίνει να φανείς στο δωμάτιο κλεισμένο, στο φάγει απ' έξω. Το παίρνεις. Κλεισμένο σε ένα δωμάτιο σαν τον πεταλούδα. Είπα να κάνω μια πεταλούδα στο μπράτσο μου. Χτυπάνε την πόρτα, πάρε το φαΐ σου, φάτο, χτύπα την πόρτα, άστο απ' έξω. Έτσι, και κάτσε μέσα. 14 μέρες. Ναι, όμως, ένιωθα τόσο καλά μετά. Σου είπα, μετά το φάρμακο, αυτό το μαγικό φάρμακο που μου έδωσε ο κύριος Γόγος, ένιωθα τόσο πολύ καλά που άρχισα να κατεβαίνω από μακριά βέβαια και να κάνω βόλτες και στον κήπο και πέρα δόθε. Αλλά... είσαι κλεισμένος μέσα. Καλώς η κυβέρνηση έπραξε και πήρε αυτά τα μέτρα.
Ακούστε, ακούστε, γιατί έχει γίνει δύο μεγάλη... λέξεις γιατί τελειώνουμε. Και ακούω τα ράδια πολλά και δεν... Εντάξει, έκανε Άγια. Φανταστείτε να έχει γίνει το καρναβάλι και να είχαμε Μάλιστα. προβλήματα. Έκανε Άγια. Και αυτά που λέει τώρα κάνει πολύ καλά και τα λέει και οφείλει ο κόσμος. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλη την περιπέτεια αυτή. Να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά που λένε αυτή η ομάδα των ειδικών δεν τα λένε γιατί Μάλιστα. τους έχει πέδει. Ακολουθούν και αυτοί πρωτόκολλα και ξέρουν τι λένε. Θα θέλω ο Τσόρδας και ο κάθε Τσόρδας να πει παιδιά ελεύθεροι όλοι και πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά και μη μας απασχολήσεις άλλο για τέτοιο θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.